Συνέντευξη τύπου με αφορμή τα θυρανίξια του Μητροπολιτικού Ιερού Ναού Κοιμήσεως της Θεοτόκου Κομωτινής που θα πραγματοποιηθούν αύριο το απόγευμα, Τετάρτη 13 Μαρτίου του 2024, παραχώρησαν ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης κ. Παντελεήμων, ο Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης κ. Χριστόδουλος Τοψίδης και εκ μέρους του Υπουργείου Πολιτισμού ο αρχαιολόγος Ματθαίος Κουτσομάνης. Μεταξύ άλλων, στη συνέντευξη που παραχώρησαν, ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Μαρωνίας και Κομωτινής μίλησε και για το προσωπικό θαύμα που βίωσε ο ίδιος. Βέβαια, ξέρετε πολύ καλά και τα εκμεταλλεύσαμε και στην προηγούμενη διοίκηση. Προγραμματίστηκε και σχεδιάστηκαν την προηγούμενη διοίκηση, αλλά ξέρετε, οι οργανισμοί έχουν συνέχεια. Γι' αυτό λοιπόν, η Περιφέρεια μέσω του ΕΣΠΑ το 2014-2021-2027 έχει χρηματοδοτήσει δύο έργα στην Ιερά Μητρόπολη Κομωτινής, Μαρωνίας και Σαπών. Το ένα είναι το πνευματικό κέντρο, το οποίο είναι η διαρρύθμιση, ενεργειακή αναβάθμιση και αναμόρφωση με προπολογισμό σύμβασης 548.459 ευρώ. Το έργο περιλαμβάνει την αποκατάσταση κτηρίου Παλιάς Μητρόπολης, Πνευματικού Κέντρου Ιεράς Μητρόπολης Μαρωνίας και Κομωτινής, αναδιαρρύθμιση χώρων, ενεργειακή αναβάθμιση και την ανάδειξη και τη χρήση ως πνευματικό πολιτιστικό κέντρο. Το δεύτερο έργο είναι η ανάδειξη του κτηριακού συγκροτήματος Ιερού Μητροπολιτικού Ναού Κοιμήσεως Θεοτόκου Κομωτινής με προπολογισμό σύμβασης 1.253.920 ευρώ. Δικαιούσταν η διεύθυνση αναστήλωση βυζαντινών και μεταβυζαντινών μνημείων. Στο πλαίσιο αυτό, επίσης μέσα στα ΒΑΑ, στα σχέδια βιώσιμης ανάπτυξης του Δήμου Κομωτινής, προγραμματίζεται η χρηματοδότηση, ανακαίνιση και εστική, λειτουργική και ενεργειακή αναβάθμιση κτηρίων, γραφείων, παλιών υποτροφείων, το οποίο είναι προπολογισμό περίπου 500.000 ευρώ. Αυτό που δεσμεύουμε εγώ σε ευαιμότητα σε εσάς και στους πολίτες και στους ανθρώπους της κοινωνίας της Ροδόπης είναι ότι η Περιφέρεια θα συνεχίσει να ενισχύει την Ιερά Μητρόπολη και το έργο της σε γενικότερα στις δράσεις αλλά και σε ανακατασκευή, επιδιόρθωση ή αναβάθμιση έργων, γιατί μέσα από εσάς εκπροσωπούμε και δίνουμε τη δυνατότητα, αν θέλετε, τότε τόσο στο λαό και στους πολίτες της περιφέρειάς μας να ενδυναμώνουν την πίστη προς την θρησκεία μας, αλλά πολύ περισσότερο να κάνουν και χρήση, γιατί όλα αυτά τα κέντρα, τα πολιτιστικά, είναι στη διάθεση του κοινού, τα χρησιμοποιούνται από τους πολίτες. Χρήστες είμαστε εμείς οι ίδιοι, γιατί είμαστε πολίτες αυτής της κοινωνίας. Και έτσι λοιπόν ευχόμαστε καλή συνεργασία, την οποία την έχουμε και θα συνεχίσουμε την έχουμε, και δεσμευόμαστε στο πλαίσιο αυτό της καλής αγαστής συνεργασίας της περιφέρειας με όλους τους θεσμούς που υπηρετούν και υπάρχουν στην περιοχή μας, στην περιφερειακή ενότητα Ροδόπης, αλλά και γενικότερα στην περιφέρειά μας. Είμαστε εδώ πέρα για να υπηρετήσουμε τους πολίτες, να βοηθήσουμε και να ενισχύσουμε κάθε δυναμικό φορέα, κάθε δυναμικό οργανισμό, όλες τις σωματικότητες και όλους τους πολίτες ξεχωριστά. Καλή δύναμη λοιπόν στο έργο σας. Σας ευχόμαστε καλό ρίζικα και να έχουν έτσι καλά αποτελέσματα στην κοινωνία. Ανταποδοτικά και πρέπει το κάθε ευρώ που επενδύει η περιφέρεια να έχει πολλαπλασιαστικό χαρακτήρα και σε αυτόν τον στόχευση θα δουλέψουμε αυτά τα 5 χρόνια που θα είμαι στη διοίκηση, που μας εξέλιξε ο λαός και οι πολίτες της περιφέρειάς μας. Καλή δύναμη σε όλους. Θα σας αναφέρω τις εργασίες από πλευράς Υπουργείου Πολιτισμού, τι έγινε. Η Διεύθυνση Αναστήλωσης Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Μνημείων του Υπουργείου Πολιτισμού εκτέλεσε το έργο Αποκατάσταση και Ανάδειξη Κτηριακού Συγκροτήματος Ιερού Μητροπολιτικού Ναού Κοιμήσεως Θεοτόκου Κομωτινής στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος Ανατολική Μακεδονία-Θράκη 2014-2020. Η μελέτη του έργου εκπονήθηκε από τους μηχανικούς Σταύρο Μαμαλούχο, Γιάννη Βασιλιάδη και Σωτήρη Παράσκου και εγκρίθηκε ομόφωνα από το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο το Μάιο του 2016. Η μελέτη διαμόρφωση του περιβάλλοντα χώρου του Ιερού Μητροπολιτικού Ναού εκπονήθηκε από τον αρχιτέκτονα Γιώργο Εφρεμίδη και εγκρίθηκε από το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο το Σεπτέμβριο του 2016. Επίσης, η Διεύθυνση Συντήρησης Αρχαίων και Νεωτέρων Μνημείων του Υπουργείου Πολιτισμού δημιούργησε το υποέργο Συντήρηση ξυλόβληκτων στοιχείων και τοιχογραφικού διακόσμου Ιερού Μητροπολιτικού Ναού Κοιμήσεως της Θεοτόκου Κομωτινής και όρισε επιβλέπουσα τη συντηρήτρια της Διεύθυνσης κυρία Μερκομένη Φωτουβούλου. Από την πλευρά της Εφορίας Αρχαιοτήτων Ροδόπης, υπεύθυνη αρχικά ορίστηκε η συνάδελφος κυρία Μαρίνα Τασακλάκη, η οποία και διεκπαιρέωσε όλη τη σχετική αλληλογραφία. Στη συνέχεια, κατά την υλοποίηση του έργου, επιβλέπουσες ήταν η προϊσταμένη του Τμήματος Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Αρχαιοτήτων και Μουσείων κυρία Σοφία Κρυγοπούλου και η προϊσταμένη του Τμήματος Συντήρησης κυρία Λαϊνίδου Ευαγγελία. Οι εργασίες ολοκληρώθηκαν τον Αύγουστο του 2022 και το έργο παραδόθηκε διοικητικά
στην Ιερά Μητρόπολη Μαρμίας και Κομοτηνής το Σεπτέμβριο του 2022. Και θέλω να κλείσω σεβασμιότατε με κάτι, είναι χαρακτηριστικό ότι οι πιστοί έσπευσαν από την πρώτη στιγμή στην αγαπημένη τους Παναγία, όπως αποκαλούμε τον ναό, με αποτέλεσμα να γεμίζει κάθε φορά και ο ναύτικας και ο εξωνάρθικας σε κάθε ακολουθία, σε κάθε χτύπημα της καμπάνας. Από αύριο όμως θα μπορούμε να απολαμβάνουμε τις λατρευτικές εκδηλώσεις μέσα στο περικαλή ναό, κάτω από τη σκέψη και τη χάρη της υπεραγίας Θεοτόκου. Καταρχήν θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την αποδοχή στην πρόσκληση της τοπικής εκκλησίας να είστε εδώ σήμερα, μια ημέρα πριν από την μεγάλη, ιστορική και σπουδαία, κατά τη γνώμη μου, ημέρα των θυρανιξίων του ιστορικού ναού της Παναγίας μας, του ιστορικού ναού αυτής της πόλης, αλλά και θα έλεγα την καρδιά της Μητροπόλεως, αφού ο Μητροπολιτικός Ναός ΕΚΑΣ της τοπικής εκκλησίας είναι η καρδιά της τοπικής εκκλησίας. Πριν πω οτιδήποτε, επιτρέψτε μου να πω ένα δόξα σε ο Θεός μέσα από την καρδιά μου. Να ευχαριστήσω πραγματικά τον Θεό, αλλά και την Παναγία μας, γιατί με τις πρεσβείες της και την χάρη εκείνου μας αξιώνει να βρισκόμαστε σε αυτήν την ημέρα, να ζούμε και να ζήσουμε αυτήν την ημέρα και μάλιστα να παραδίδεται ένα μεγάλο έργο στην τοπική εκκλησία, στους πιστούς αυτής της πόλης και της Μητροπόλεως και μάλιστα ένας ναός ο οποίος ανάγει, όπως γνωρίζετε, την αρχή του στο 1800 και βέβαια από μαρτυρίες ιστορικές αυτός είναι θεμελιωμένος πάνω σε έναν παλιό βυζαντινό ναό. Όπως ξέρετε, βρισκόμαστε στο ιστορικό κέντρο αυτής της πόλεως και μάλιστα η είσοδος είναι από την νότια πλευρά, όπως βλέπουμε το ναό, η είσοδος για να μπει κανείς τότε στα Βυζαντινά κουμουτζινά, εκεί που είναι σήμερα το καμπαναριό του ναού και μάλιστα περνούσε κάποιος κάτω από το καμπαναριό για να εισέλθει στην Βυζαντινή πόλη των Κουμουτζινών. Από τις πρώτες ημέρες της ανθρονήσεώς μου, το 2013 στη Μητρόπολη, έτσι και έγινε, στο ενδιάμεσο, αφού παίρνω την εικόνα, πηγαίνω μια επίσκεψη στο συντηρητή. Είδατε σε τι προσκυνητάρι έχει τοποθετηθεί η εικόνα της Παναγίας, είναι ένα παλιό προσκυνητάρι του ναού. Το είχαμε δώσει για συντήρηση, ήταν σκοροφαγωμένο, έπρεπε να φτιαχτεί και να παρουσιάζει σήμερα την εικόνα. Πηγαίνω λοιπόν στο συντηρητή. Και εκεί, αφού βλέπω την πορεία των εργασιών, του λέω, τι γίνεται εδώ, για δείξε μου τι γίνεται, τι δουλειές κάνεις, χωρίς να ξέρω εγώ περισσότερο από τη δουλειά του. Και σε ένα μεγάλο χώρο εκεί με ξαναγεί, και βρίσκομαι μπροστά σε ένα μηχάνημα το οποίο μου λένε ότι εδώ βγάζουμε αντίγραφα εικόνων και μπορούμε να σώζουμε τις εικόνες με τα αντίγραφά τους, να τις συντηρούμε κτλ. Του λέω, εμείς έχουμε μια ιστορική εικόνα στην Κομοτηνή. Αν τη φέρουμε εδώ, λέω, πρέπει να τη φέρουμε εδώ για να βγάλουμε αντίγραφα. Μου λέει, σεβασμιότατε, και βέβαια πρέπει να έρθει η εικόνα εδώ, γιατί διαφορετικά δεν γίνεται. Του λέω, αν εγώ αυτή την ώρα σου δώσω την εικόνα να βγάλεις να τη σκανάρουμε και να βγάλουμε κάποια αντίγραφα, μπορούμε? Σας επαναλαμβάνω ότι πρέπει να έρθει εδώ. Και εγώ του λέω, σε επαναλαμβάνω, αν σου φέρω εγώ αυτή την ώρα την εικόνα, μπορείς να την κάνεις? Λέει, τι εννοείται? Είχα δύο συνεργάτες μαζί μου, σου λέω, πάτε φέρτε από το αυτοκίνητο την εικόνα. Ήταν πραγματικά μια στιγμή που δεν ήξερα πώς να τη διαχειριστώ κι εγώ. Οι Κομοτηναίοι περίμεναν πίσω να επιστρέψει η εικόνα και μέσα από την ιστορία του πράγματος η εικόνα έπρεπε να μείνει εκεί. Γιατί εκείνη την ώρα αποκαλύπτουμε
το ασημένιο πουκάμισο, βρίσκουμε μια καταμαυρισμένη εικόνα από κάτω, αλλά όμως οι συντηρητές που ήταν εκεί μου λένε σεβασμιότητα, πρέπει να αφήσετε την εικόνα εδώ. Ήρθα σε μια πάρα πολύ δύσκολη θέση. Μου λέει, εδώ έχουμε ό,τι συστήματα ασφαλείας, δεν έχετε κανένα λόγο να φοβάστε. Και βέβαια, από εκείνη την ώρα άρχισε ένας αγώνας μέσα μου, γιατί αυτή η εικόνα έπρεπε να σκαναριστεί, έπρεπε να περάσει, να το πω απλά, δεν ξέρω πώς επιστημονικά να τα πω, πώς πάμε οι άνθρωποι και βγάζουμε ακτίνες στο νοσοκομείο, έπρεπε να περάσει μέσα από τέτοια και σκάνερ, ναι, πολύ ωραία το λέτε, για να εντοπιστούν τα προβλήματα και οι ζημιές της. Επίσης, ένα μεγάλο δίλημά μου στις προτροπές των ειδικών ήταν το εξής. Σεβασμιότατε, μην επικαλύψετε την εικόνα με το ασημένιο πουκάμισο. Είναι αμαρτία στην ιστορία. Και εκείνοι μιλούν ιστορικά. Εμείς βέβαια, για μας οι εικόνες έχουν πολύ μεγαλύτερη αξία πνευματική και θα σας πω τι λέει και η θεολογία της Εκκλησίας μας, ότι εμείς προσκυνώντας μια εικόνα, την οποιαδήποτε εικόνα, δεν προσκυνούμε ούτε την τέχνη, ούτε το ξύλο, ούτε τα χρώματα, δεν είμαστε ειδωλολάτρες, αλλά η τιμή, λέει η θεολογία της Εκκλησίας μας, επί το πρωτότυπο διαβαίνει. Πιέστηκα πάρα πολύ μέσα μου για να δω τι πρέπει να γίνει, γιατί ο κόσμος της Κομοτηνής ήξερε την εικόνα με το ασημένιο κάμισο. Τα τελευταία χρόνια που όταν ενθρονίστηκα, η μέρα της Πανηγύριος, την 15η Αυγούστου, η εικόνα αυτή λιτανεύεται στους νόμους μας. Τι θα πω εγώ στους ανθρώπους, πώς οι άνθρωποι θα το καταλάβουν. Αλλά μετά, έτσι από πολύ σκέψη, ακούγοντας τους ειδικούς, αλλά έτσι και μια δική μου ενδοσκόπηση και με προσευχή, κατέληξα ούτως ώστε αυτή η εικόνα όντως δεν θα μπει το πουκάμισο της, έγινε ένα αντίγραφο, τοποθετήθηκε το πουκάμισο εκεί, μένει σήμερα στον Πρόνοο, αλλά η κανονική εικόνα της πόλης είναι αυτή απέναντι από τον Δεσποτικό Θρόνο, που από αυτές τις ημέρες που ανοίγει ο ναός θα ξαναπροστρέχουν όλοι οι άνθρωποι της πόλης και της Μητροπόλεως να καταθέτουν εκεί τους αλαλήτους στεναγμούς τους. Είναι μια εικόνα η οποία δεν πρόκειται να μετακινηθεί, δεν πρόκειται να πειραχτεί ποτέ, δεν πρόκειται να ξαναλιτανευτεί ποτέ, θα μείνει σε εκείνη τη θέση όσο θα υπάρχουν άνθρωποι σε αυτόν εδώ τον τόπο. Θέλω να πω τους Κομοτηναίους ότι και να τους παρακαλέσω να συνδεθούν με αυτήν την εικόνα. Προϊόντος του χρόνου σκέπτομαι να βγουν κάποια αντίγραφα αυτών των εικόνων, τα οποία να προμηθευτούν οι άνθρωποι και σε όλα τα σπίτια, αλλά και στα δημόσια καταστήματα, να υπάρχει αυτή η εικόνα της Παναγίας. Είναι η εικόνα στην οποία έγινε η πρώτη δοξολογία μετά τα ελευθέρια. Είναι η δική μας ελευθερώτρια, είναι η δική μας Παναγία της Κομοτηνής. Όλα τα άλλα, τα οποία σας ανέφερα στο πρώτο μέρος αυτής μας της συνέντευξης και αυτής μας της συνάντησης, είναι καλά. Και δόξα τω Θεώ. Όμως, σε ό,τι έχει σχέση με την αποκατάσταση αυτής της εικόνας, με την ιστορία αυτής της εικόνας, το άφησα τελευταίο γιατί νομίζω ότι έχει και την μεγαλύτερη αξία για όλους μας. Να σας ευχαριστήσω και πάλι όλους και να παρακαλέσω την Παναγία να μας έχει όλους γερούς, ούτως ώστε όλοι, ενενή στόματι και μία καρδία, και το Θεό να δοξάζουμε, αλλά και μεταξύ μας να εργαζόμαστε τα έργα της προόδου. Και για μας, και για τα παιδιά μας, αλλά και για αυτούς που θα έρθουν μετά από μας. Σας ευχαριστώ.